Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, στο δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου, που αποτελεί και το κύριο θέμα της επιστολής. Αν λάβετε υπόψη ότι όλη η επιστολή είναι μόνο τρία κεφάλαια, το πρώτο είναι μερικά εισαγωγικά, το δεύτερο το κύριο θέμα και το τρίτο μερικές προτροπές και κατακλείεται η επιστολή. Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επί συναγωγής επ' αυτών, εις το μη ταχαίως αλευθύνε ημάς από του νοός, μήτε θροείστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως διημών, ως ότι ενέστηκεν η ημέρα του Χριστού. Μη της ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον, ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών εις έβασμα, ώστε αυτόν εις το ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Ου μνημονεύεται ότι έτι ον προς ημάς ταύτα έλεγον ημίν, και νυν το κατέχον είδατε εις το αποκαλυφθήνε αυτόν εν το εαυτού καιρό. Το γαρμιστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον ο κατέχον άρτη έως εκ μέσου γέννηται. Και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, όν ο Κύριος αναλώσει το πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού, ου εστίν η παρουσία κατενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας εν της απολυμένης ανθών την αγάπη της αληθείας ου και δέξαντο εις το σωθήνε αυτούς. Και δια τούτο πέμψει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι, ή να κριθώσιν πάντες οι μη πιστεύσαντες τη αληθεία, αλλά ευδοκίσαντες εν τη αδικία. Εις αυτούς τους στίχους, αγαπητοί, όπως σας είπα, που είναι και το κύριο θέμα της επιστολής, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε μια είδηση που πήρε από τους κομιστάς επιστολίστων, ότι ήδη είχαν κάποια ενόχληση με το να αρχίζουν να επικρατούν ανάμεσά τους από σπερμολόγους ψευδοπροφήτας ότι ο Χριστός έρχεται, ήλθε, είναι παρόν, ότι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία ενέστηκεν, όχι ότι είναι κοντά, αλλά ήδη είναι παρούσα η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, και συνεπώς δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά να είμεθα έτοιμοι δια να τον υποδεχθούμε. Δεν σας θυμίζει λιγάκι όλη αυτή η ιστορία τα κηρύγματα των χιλιαστών που λέγουν ότι ο Χριστός έρχεται, ήλθε, και μάλιστα πρώτα έλεγαν ότι θα έλθει, κάποια στιγμή όταν διεψεύστησαν στις πρώτες τους προφητείες κάπου στο 1914, 1918, 1919, 1921 κλπ. Μέχρι πρότινος, τότε έφτασαν να πούν ότι ο Χριστός ήλθε. Δεν διεψεύστημεν, ήλθε, αλλά μόνο που ήταν αόρατη η παρουσία του. Τώρα βέβαια ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι η δική του η παρουσία θα είναι τόσο εμφανής, άστε δε ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα αλλάξουν όλα, το σύμπαν ολόκληρο θα αλλάξει, και είπε ο Κύριος ότι όπως η αστραπή φαίνεται από το ένα άκρο του ουρανού έως το άλλο άκρο του ουρανού και είναι θεατή από όλους που είναι υπό των ουρανών, τουλάχιστον υπό των ουρανών εκείνων των
όπως θα μπορούσαμε να λέμε, βλέπουμε κατά το φαινόμενο. Αυτό είναι υπό τον ουρανό. Έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, εμφανής. Δεν θα υπάρξει κανείς που δεν θα ειδεί τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ούτε αμαρτωλός ούτε δίκαιος που δεν θα είναι κανείς. Όλοι θα είναι. Και από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι εκείνους που θα υπάρχουν τότε. Συνεπώς έρχεται τώρα να διορθώσει ο Απόστολος Παύλος αυτήν την πλάνη που υπήρχε ανάμεσα εκεί στους Θεσσαλονικείς, που κάποιοι ταραχοποιοί, κακοήθεις, αιρετικοί, ψευδοπροφήτε ήρχοντο να ταράξουν την ησυχία της εκκλησίας αυτής της νεοπαγούς, νεοσυστάτου εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. Έτσι έρχεται να τα πει αυτά κάπως αναλυτικά, αλλά και ταυτόχρονα σε ορισμένα σημεία πολύ περιληπτικά, ώστε εμείς σήμερα να μην αντιλαμβανόμεθα τι ακριβώς σε εκείνο ή σε εκείνο το σημείο ο Απόστολος εννοούσε. Και τούτο διότι θεωρεί γνωστά εκείνα τα οποία τους γράφει, όπως λέει γνωρίζετε, όπως σας είπα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πράγματα τα οποία τους τα είχε πει μεν προσωπικός, προφορικός, τους τα υπενθυμίζει. Εμείς δεν ξέρουμε όμως τώρα ως αναγνώστε ποια ήταν εκείνα που τους είχε πει προφορικός. Έτσι το θέμα παρουσιάζει σε κάποια σημεία πολύ σαφήνεια και σε κάποια σημεία όχι σαφήνεια, γιατί όπως σας εξήγησα υπονοείται ότι οι Θεσσαλονικείς εγνώρισαν το θέμα. Και ξεκινάμε με αυτή τη μικρή εισαγωγή που σας έκανα στην περικοπή που σας διάβασα, για να δούμε λέξη επί λέξη το ιερό κείμενο. Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επί συναγωγής επ' αυτών. Βλέπετε πως αρχίζει με το ερωτώμεν. Το ερωτώ θα πει παρακαλώ. Σας παρακαλούμε αδελφοί, δια το θέμα της Δευτέρας, δια το θέμα της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της δικής μας επισυναγωγής, συγκεντρώσεως. Πράγματι όταν λέγει ο Απόστολος το παρακαλούμεν, επειδή οι άνθρωποι έχουν πάντοτε μία σκληρότητα, μην νομίσετε, μη πούμε είναι χριστιανός, μη πούμε είναι καλλιεργημένος, πάντοτε ο άνθρωπος διαθέτει κάποιον εγωισμό. Πολύ παραπάνω όταν ο εγωισμός αυτός εμφανίζεται ομαδικός. Γι' αυτό ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσει κανείς να ακουστεί και να επιβληθεί είναι το να παρακαλέσει. Όχι να εντέλεται, όχι να διατάσει, αλλά να παρακαλεί. Είναι δε ο πλέον ελεύθερος χώρος, ο χώρος της πίστεως, εις τον οποίο αναμφισβήτητα δεν χωρούν τα εντάλματα και οι διαταγές, αλλά οι παράκλησεις. Μην το ξεχνούμε αυτό. Είναι δηλαδή το κατάλληλο κλίμα για να γίνουν αποδεκτές οι αλήθειες του ουρανού. Σας παρακαλούμε λοιπόν αδελφοί, για τι πράγμα? Υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια το θέμα της παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Α, ώστε λοιπόν το θέμα της παρουσίας, ποιας παρουσίας? Της Δευτέρας παρουσίας. Είναι σαφές. Όχι βεβαίως φυσικά σε ολόκληρη μόνο την Αγία Γραφή, σαφέστατο, αλλά και εμπροκειμένου εδώ που αναλύουμε τώρα. Και θα ήθελα να το τονίσω αυτό, γιατί πάρα πολλοί χριστιανοί μας από μια άγνοια ή από μια αναπηστία δια το μέγεθος του πράγματος. Ξέρετε, εκείνα που είναι πάρα πολύ μεγάλα, όπως λέγει και ο Νεμέσιος Εμέσης, είναι άπιστα τα πολύ μεγάλα. Έτσι και εδώ, όταν λέμε ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών,
ότι το σύμπαν θα ξεδιπλωθεί σε κάτι καινούριο και ότι θα έρθει ο Χριστός να κρίνει τους πάντας, ζώντας και νεκρούς, είναι τόσο μεγάλο ώστε το ανθρώπινο μυαλό αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει και γεννά την απιστία. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι μεγαλύτερο το γεγονός της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας από το γεγονός της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Δεν θα υπερβάλλω εάν σας πω ότι το γεγονός της πρώτης παρουσίας του Χριστού είναι μεγαλύτερο. Γιατί? Διότι έχουμε εκεί την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, η οποία πρώτα δεν υπήρχε, ενώ τώρα ήδη σημειούται με την πρώτη παρουσία του. Κατά τη δευτέρα παρουσία, εκείνο που προσέλαβε ο Θεός Λόγος, την ανθρωπίνη φύση, αυτή και θα παρουσιάσει. Όπως τον είδαν οι μαθητές αναστημένο που τον εψηλάφισαν και αναλαμβανόμενον εις τους ουρανούς, το ίδιο θα έλθει, μόνο που θα έλθει με πολύ δόξα, αλλά δεν θα έχει τίποτε να προσθέσει ο Ιησούς Χριστός στο πρόσωπό του παρά μόνο την παρουσία του. Ενώ στην πρώτη του παρουσία προσέθεσε την ανθρωπίνη φύση στη Θεία Φύση. Αυτό το πραγματικά τεράστιο, βαθύτατο μυστήριο, ακατανόητο και απρόσιτον μυστήριον και αναφές αψηλάφητον. Ποιο είναι λοιπόν πιο μεγάλο? Αν αδελφοί μου πιστεύουμε στην πρώτη παρουσία του Χριστού, δεν πρέπει καν να αμφιβάλλουμε για τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Είναι και ακόμη ένας άλλος λόγος. Η δευτέρα του Χριστού παρουσία είναι η επισφράγηση του έργου που επετελέσθη με την πρώτη παρουσία του Χριστού. Δεν νομίζετε ότι εάν ο Κύριος δεν ήρχε, το αυτό το έργο του ολόκληρο θα ήταν χαμένο? Ας υποθέσουμε ότι ένας γεωργός θα πάει δύο φορές στο χωράφι του, τη μια φορά για να σπείρει και την άλλη για να θερήσει. Πώς θα σας φαινόνταν εάν πήγαινε μεν να σπείρει αλλά δεν πήγαινε να θερήσει? Δεν θα ήταν μάταιος ο κόπος της σποράς και της καλλιεργίας? Έτσι λοιπόν και εδώ ο Κύριος ήλθε να δώσει το μήνυμα της σωτηρίας και οι άνθρωποι να πιστέψουν εάν θέλουν. Αυτοί που επίστεψαν, δεν παίρνω εκείνους που δεν πίστεψαν και δεν πιστεύουν, αυτοί που επίστεψαν τι θα γίνουν? Θα μείνουν σπίαν κατάσταση εάν δεν ξαναέρθει ο Κύριος με τη δευτέρα του παρουσία. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί ότι η δευτέρα παρουσία είναι αναγκαιοτάτη, είναι η επισφράγηση της πρώτης παρουσίας και του έργου του Χριστού και ότι είναι ο λιγότερον, θα λέγαμε, μυστηριώδης από την πρώτη παρουσία. Θα παρακαλέσω να μην υπάρξει κανένας από τους αγαπητούς ακροατάς που να αμφιβάλλει και να λέγει οπουδήποτε ή μόνος του ή κουβεντιάζοντας με άλλους ότι και πού ξέρουμε αν θα έρθει ο Χριστός. Πού ξέρουμε? Μας το βεβαίωσε ο ίδιος. Βεβαίως δεν το ξέρουμε εμείς, μας το είπε εκείνος, ούτε εγώ το ξέρω, ούτε εσείς το ξέρετε. Εκείνος μας το είπε και με βάση τα δικά του λόγια κινούμεθα. Αλλά δεν νομίζετε όμως η δευτέρα του παρουσία ότι είναι και μία, προσέξτε, λογική συνέπεια του όλου έργου του Χριστού? Δεν νομίζετε, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι το έργο του Χριστού είναι κουτσουρεμένο, είναι κολοβό, είναι χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς να κλείσει εάν δεν ξανάρθει? Είναι το γεγονός της δευτέρας του Χριστού παρουσίας, γεγονός
διάχυτο μέσα στην Αγία Γραφή. Και ο ίδιος ο Κύριος πολλάκις το είπε, και σε παραφολές και σε ευθεία διδασκαλία, όπως επί παραδείγματι εις το κατά Ματθαίον, ότι όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη δόξα, με τους Αγίους Αγγέλους, για να κρίνει, να κρίνει τους πάντας όλα τα έθνη, όταν έλθει. Βλέπετε, εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος κινείται πάνω σε αυτό τον άξονα, ή μάλλον κινείται στον άξονα που αυτός ο άξον είναι πάνω σε αυτούς δύο πόλους, πρώτη και δευτέρα παρουσία. Και λέγει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος για το θέμα της δεν λέει δευτέρας, αλλά υπονοείται, για το θέμα της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γεγονός λοιπόν, αγαπητοί, και ας προχωρήσουμε να δούμε πώς ακριβώς θα είναι αυτό. Αλλά είπα πώς ακριβώς θα είναι. Μας το είπε ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή, την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Το ενθυμίστε. Εδώ μόνο με μία φράση υπενθυμίζει εκεί που με μία ολόκληρη περικοπή έκανε την ανάλυση, που αποτελούσε εκείνη η περικοπή το κεντρικό σημείο της πρώτης του επιστολής. Ποια είναι αυτή η φράση? Και ημών επί συναγωγής επ' αυτών. Αυτή είναι η φράση. Όταν θα έλθει ο Χριστός, θα έχουμε την παρουσία του και τη δική μας επισυναγωγή εις αυτόν. Επισυναγωγή, προσέξτε, θα αναλύσουμε λίγο τη λέξη, έχει πολλά να μας πει. Συναγωγή θα πει μάζεμα, συγκέντρωση. Συνάζω, συνάγω, μαζεύω. Συνεπώς, λέει ημών, και όταν θα συμβεί μαζί με την παρουσία του η δική μας συγκέντρωση, αλλά λέγει επί συναγωγή. Αυτό λιγάκι θυμίζει μια ωραία εικόνα που μας είναι γνωστή. Από τη φύση είναι αυτή η εικόνα, από τη φύση τη ζωή των ζώων, των εντόμων. Όταν η βασίλισσα της Κυψέλης φύγει από την Κυψέλη για να παραχωρήσει τη θέση της στην καινούργια βασίλισσα, τη θυγατέρα της, παίρνει ένα μέρος από τις παλιές μέλισσες και φεύγει. Βέβαια αναζητά ένα καινούργιο καταφύγιο, μια καινούργια Κυψέλη. Φεύγει λοιπόν, πετάει όπου αυτή κρίνει, και θα πάει κάπου σε ένα κλαδί δέντρο και θα καθίσει εκεί. Επάνω στο κλαδί του δέντρου σπέβδουν όλες οι μέλισσες και επί, βλέπετε, βάζω τώρα την πρόθεση, είναι επί, επισυνάγονται, επιμαζεύονται, που σημαίνει η μια πάνω στην άλλη. Αυτό θα πει επισυνάγω, μαζεύονται η μια πάνω στην άλλη οι μέλισσες, και τελικά αποτελούν ένα τσαμπί τροποντινά που κρέμεται από το κλαδί και δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βασίλισσα, και επάνω της είναι όλες οι μέλισσες κρεμασμένες και αποτελούν ένα σώμα. Είναι μια πολύ έτσι χαρακτηριστική και ωραία εικόνα που μας βοηθάει να καταλάβουμε το γεγονός η λέξη επισυναγωγή. Έτσι ακριβώς, αγαπητοί μου, θα συμβεί και με τη δική μας συγκέντρωση περί των Ιησού Χριστών. Θα είναι το κέντρο και εμείς θα επισυναχθούμε και θα αποτελέσουμε το σώμα. Προσέξτε, το σώμα του. Εγώ θα σας έλεγα ότι η εικόνα των μελισσών είναι χαλαρή, διότι η κάθε μέλισσα αποτελεί βεβαίως την ατομικότητά της, και αν θα ήθελε μπορεί να απομακρυνθεί. Βεβαίως οι πιστοί μετά την Ανάσταση να αποτελούν την ατομικότητά τους, με την έννοια της προσωπικότητας του προσώπου. Αλλά ταυτοχρόνως όμως αποτελούν αυτό που δεν έχει ατομικότητα, το σώμα του Χριστού. Όλα φανερώνει η λέξη επισυναγωγή, την οποία ίδια λέξη χρησιμοποιεί, με ανάλυση φυσικά, χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή στους Θεσσαλονικείς. Αλλά και ακόμη μία παρατήρηση πάνω στο σημείο αυτό.
ότι ο Χριστός αποτελεί το κέντρο. Είναι η καρδία του σώματος της Εκκλησίας. Είναι ο νους του σώματος της Εκκλησίας. Είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Είναι ο νους και η καρδία των πιστών. Βεβαίως, γύρω από τον Χριστό τα πάντα. Ο αληθινός πιστός ποτέ δεν περιφέρεται ούτε από πρόσωπα, γύρω από πρόσωπα, ούτε γύρω από γεγονότα, ούτε από έμψυχα και άψυχα πράγματα. Μόνο γύρω από ένα πρόσωπο περιστρέφεται, τον Ιησού Χριστό. Είναι αυτό που θα γράψει ο Απόστολος Παύλος αλλού. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Αν αυτό γίνει κάποτε, γίνει ζωή μας, πεποίθησή μας, τότε αγαπητοί μου, πράγματι όλα θα τα χρησιμοποιούμε στον κόσμο αυτόν, και πρόσωπα και πράγματα και τα χρήματα και τους ανθρώπους και όλα τα σχήματα της ζωής, όλα τα σχήματα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, εννοείται τα νόμιμα, όλα δυνάμαθα να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν θα πάβουμε να αισθανόμεθα ότι το κέντρο μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Άπαξ και λησμονήσουμε ότι το κέντρο μας είναι, το κέντρο μας είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε και ασχολούμεθα με όλα τα άλλα, ιδωλολατρούμε. Είναι ένα λεπτό σημείο και επικαλούμε την προσοχή σας σε αυτό το σημείο, να το εγκολποθούμε, να το νιώσουμε, να το ζούμε καθημερινά. Ώστε λοιπόν, εδώ λέγει με πολύ περιληπτικά λόγια, συντομότατα, αδρότατα ο Απόστολος, ότι αυτό θα γίνει όταν θα έρθει ο Χριστός. Θα έρθει ο Χριστός και αυτό θα γίνει. Λοιπόν, γιατί σας τα λέγω αυτά, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί σας παρεκάλεσα. Για ποιο λόγο σας παρεκάλεσα. Και σας είπα ότι η παρουσία του Κυρίου θα είναι τέτοια που θα, εμείς θα συγκεντρωθούμε γύρω από αυτόν. Εις το μη ταχαίως σαλευθύνε ημάς από του νοός, μήτε θροείστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής, ως διημών, ως ότι ενέστηκεν η ημέρα του Χριστού. Εις το να μη σαλεύεστε με πολύ ευκολία, γρήγορα, γρήγορα, από την στερέωση που έχετε από μια πληροφορία στο νου σας, ούτε να θορυβήστε, μήτε αν κάποιος έρχεται να σας πει μια προφητεία δήθεν, ούτε να σας πει κάποιο λόγο, κάποιο κήρυγμα, ούτε δήθεν ότι εμείς εστήλαμε κάποια επιστολή και εκεί γράφουμε ότι ο Χριστός ήλθε, ούτε ακόμη ότι η μέρα του Κυρίου είναι παρούσα, ενέστηκεν. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσω, γι' αυτό σας παρεκάλεσα και έρχομαι τώρα να σας τα πω καθαρά, λέγει ο Απόστολος. Ας μείνουμε και εμείς αγαπητοί μου σε αυτά τα λόγια. Εις αυτό το εις το μη ταχαίως σαλευθύνε ημάς από του νοός, μη τεθροείστε. Σαλευθύνε και θροείστε, δύο παρέμφατα. Εδώ λέγει, ξέρετε, το σαλεύομαι, είναι από το σάλος, σάλος. Η θάλασσα, λέμε, έχει σάλο, κινούνται τα κύματα έτσι, έχει σάλον. Μπορείτε να φανταστείτε έναν άνθρωπο που, του οποίου το μυαλό, οι ιδέες, η καρδιά, οι πληροφορίες υφίστανται σάλον. Ο ένας λέει αυγά, ο άλλος λέει καλάθια, για να καταλάβουμε, σας το πω έτσι απλό ελληνικά. Μια είδηση επί παραδείγματι που δεν μπορείς να βρεις άκρια. Ο άλλος λέει έτσι, άλλος λέει το, να το πω και με μια άλλη λαϊκή κουβέντα, ο άλλος λέει το μακρύ του, ο άλλος λέει το κοντό του. Τι είναι, ποιο είναι το αληθινό. Δημιουργεί λοιπόν, και αν μάλιστα αυτή η θέση, προσέξτε, η θέση είναι ενδιαφέρουσα, να ας πούμε ότι για μια στιγμή δεν ξέρω σταματάει ο ραδιοφωνικός σταθμός. Δεν ξέρουμε τι, καμία είδηση από πιο μακριά και επίσημα, και αρχίζει να κυκλοφορεί ότι ξεκίνησε τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
Το θέμα είναι μικρό. Όχι. Θέλουμε να διψούμε για μια εγκυρότητα πληροφορίας. Λέει τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Κανείς δεν ξέρει σίγουρα να μας πει. Τότε ο ένας λέει αυτό, ο άλλος λέει εκείνο. Όχι, όχι, λένε κάποιοι. Δεν ξεκινάει παγκόσμιος πόλεμος. Ναι, ναι, λένε μερικοί κάποιοι άλλοι. Αλλά εδώ πρέπει να πάρεις μία θέση. Αν είναι πόλεμος ή δεν είναι. Ας πούμε, με τα παλιά όπλα να μιλήσω λιγάκι και με τις πολεμικές αυτές εικόνες. Τα παλιά όπλα που άμα πέσουν βόμβες στη Λάρισα γλιτώνουμε αν πάμε στα χωριά. Τώρα αν πέσει βόμβα στη Λάρισα, πάει η Θεσσαλία. Πάει η Θεσσαλία. Τέλος πάντων, ή πάει η Ελλάδα. Σας λέω μόνο τούτο. Ενδιαφέρει το θέμα της υπάρξεως της ζωής σου, βέβαια. Εάν λοιπόν δεν ξέρω σίγουρα περί τίνος πρόκειται, τι υφίσταμαι. Και αν έχω ενδιαφέροντα μέσα στην πόλη, αν έχω τα πράγματά μου, έχω τα χρήματά μου, έχω ό,τι έχω. Τα προσφυλή μου πρόσωπα, τι θα κάνω. Να φύγω, να μην φύγω. Ο νους βρίσκεται σε σάλο. Αγαπητοί, εδώ έλεγαν ότι ο Χριστός ήρθε. Και καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι είχαν πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Πραγματικά, εδώ το απαρένθατο αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό που βάζει ο Απόστολος Παύλος. Για να μην σαλεύεστε, να μην υφίσταστε σάλων ταχαίως. Εκείνο το θροείστε. Να δέχεστε θόρυβο της ψυχής σας. Δηλαδή να λέτε τι συμβαίνει. Αγαπητοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εύκολο σάλευτοι από τους πιστούς μας, είτε από το χαρακτήρα τους, είτε δεν ξέρω τι. Δεν έχουν μάθει να στερεώνουν μερικές ιδέες μέσα τους, ούτε να στερεώνουν τα αισθήματά τους. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που μπορεί, αγαπητοί μου, να τους είδα, τους άκουσα πολλές φορές αυτούς τους ανθρώπους, να μιλούν για ένα πρόσωπο, σεβαστό, σπουδαίο, και να το ανεβάζουν έως τρίτου ουρανού και να λέγουν τα καλύτερα λόγια γι' αυτό. Την ίδια στιγμή κάποιος λέει κάτι. Ξέρετε, αυτό το πρόσωπο για το οποίο μιλάτε και επενείτε, αυτό το πρόσωπο έκανε αυτό το άσχημο πράγμα. Σοβαρά? Και βλέπετε οι άνθρωποι αυτοί την ίδια στιγμή αρχίζουν και κατηγορούν. Εδώ η καρδιά τι είναι? Είναι εύκολο σάλευτη. Εάν δεν ξέρεις, δεν θα επενέσεις εύκολα. Και αν ξέρεις πολύ καλά ποιον επενείς, δεν θα δεχτείς εύκολα την κατηγορία. Έχετε εσείς συναντήσει ανθρώπους εύκολο σάλευτους στα αισθήματά τους? Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Αυτός ο λαός που σου λέει γέροντα, Άγιος είσαι, αύριο θα σου δώσει μια μούτζα και θα σου πει έτσι το καλό. Αδελφοί, προσέξομαι. Να προσέξομαι. Να είμαι θα ακριβής και στερεωμένη στα αισθήματά μας. Ναι. Αλλά και στις σκέψεις μας, στα νοήματα, στις ιδέες. Πιστεύεις στον Χριστό και έρχεται ο άλλος, ο διάβολος, γιατί περί διαβόλου πρόκειται, και διαβάλλει το έργο του Ευαγγελίου και σου λέει, ξέρεις ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός? Τι λέει? Α, γεννήθηκε από πορνεία ο Ιησούς Χριστός. Να με συγχωρέσει ο Κύριος. Είναι αυτά που κυκλοφορούν και τα παρουσιάζουν και ταινίες και δεν είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Μην νομίζετε ότι πρωτοτυπούν οι ταλέποροι. Οι ταλέποροι αυτοί οι φτωχοί νομίζουν ότι πρωτοτυπούν οι αρνητές της πίστεως και τις κάνουν φιγούρα. Ξέρετε, υπάρχει ο άνθρωπος που δεν μπορεί να μεγαλουργήσει γιατί δεν έχει αξία, προσπαθεί να γίνει, να αποκτήσει ιεροστράτιον δόξα, να βάλει φωτιά για να ακούσει το όνομά του, να κάνει μια κουτσουκέλα, να βρωμιές να βγάλει από το στόμα του για να μιλάνε για αυτόν, να γράφει ο τύπος, να γίνει δράκος και δεν ξέρω τι άλλο να γίνει. Δεν πρωτοτυπούν όμως. Γιατί απλούστατα αυτά ήδη έχουν γραφεί προπολών αιώνων. Ο πρώτος που έγραψε αυτά τα πράγματα είναι ο Πορφύριος.
ειδωλολάτρες. Και τον επανέλαβαν και τον επαναλαμβάνουν έκτοτε όλοι οι αρνητές. Βεβαίως τον Πορφύριον και ο Κέλσος. Συγγνώμη, ο Κέλσος είναι ο πρώτος και ο Πορφύριος είναι μαθητής του. Τον Κέλσον τον αντιμετώπισε ο Ριγέννης, είναι γνωστό. Και σώζεται αυτό το έργο του Οργένους κατά εναντίον του Κέλσου. Δεν είναι πρωτότυπα πράγματα αυτά. Και εσύ, ο χριστιανός, που πιστεύεις στον Χριστό και είναι η ελπίδα σου ο Χριστός, λες, α, έτσι, και δίνεις αυτή προσοχή σε αυτόν που σου έρχεται να σου πει αυτά τα διαβολικά κηρύγματα. Αδελφέ μου, δεν πιστεύεις σίγουρα? Δεν είσαι σιγουρεμένος σε αυτό το οποίο λες και περιμένεις να έρθει ο άλλος να σε σαλέψει? Ώστε λοιπόν, ας μην δείχνουμε αυτήν την επιπολαιότητα, αγαπητοί, νου και καρδίας σε θέματα πίστεως. Και αν το θέλετε, δεν είναι μόνο στα θέματα της πίστεως. Δυστυχώς ο επιπόλαιος άνθρωπος είναι σε όλη του τη ζωή τέτοιος, δίψυχος, όπως λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, και ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Εδώ επιτρέψατε μου μια μικρή έτσι παρατήρηση. Μάθετε τα παιδιά σας να μην είναι δίψυχα. Είναι και αυτό θέμα αγωγής. Να είναι στερεωμένα. Άμα δείτε το παιδί σας και έχει επιπολαιότητες, αλλάζει, να το επιπλήξετε. Να του πείτε, για στάσου, να είσαι σταθερός. Θα εξακριβώσεις αυτό το οποίο δέχεσαι και άπαξ το εξακρίβωσες, θα μένεις σε αυτό. Δεν θα φεύγεις εύκολα από αυτό. Έτσι λοιπόν είναι και θέμα αγωγής. Θα το παρακαλέσω πολύ να το προσέξετε στα παιδιά σας. Θα μου πείτε, πολλά πράγματα είναι που έχουμε να πούμε στα παιδιά μας. Βέβαια, πολλά πράγματα. Αρκεί να σας πω ότι ο Θεός σας εκκλήρωσε να ασχοληθείτε μια ολόκληρη ζωή για ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δεν ξέρω πόσα παιδιά έχει ο καθένας. Σας εκκλήρωσε για μια ολόκληρη ζωή να ασχολείστε με αυτά. Είναι μικρό λοιπόν το πράγμα? Όχι. Έχουμε πολλά να πούμε στα παιδιά μας και να δείξουμε, βεβαίως. Είναι και αυτό λοιπόν ανάμεσα στα πάρα πολλά. Προσέξτε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εις το να μη σαλεύεστε και να μη θροείστε ταχαίως, μήτε δια πνεύματος. Θα πει, τι είναι αυτό το πνεύμα? Είναι, εάν κάποιος έρχεται και σας λέγει ότι αυτό που σας λέγει είναι προφητεία, είδε μία νοπτασία, είδε ένα όνειρο, ξέρω εγώ, δέχθηκε την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, του ουρανού, δεν ξέρω τι, και έρχεται και σας λέει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Όπως εδώ ενέστηκεν η ημέρα, το θέμα είναι το αντικείμενο, μην το ξεχνάτε, ενέστηκεν η ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Ήρθε δηλαδή ο Χριστός. Πρέπει να σας πω εδώ, αγαπητοί, ότι οι ψευδοπροφήτες είναι πλάι στους αληθινούς προφήτες. Δεν θα πάψουν ποτέ, μόνο που κάποιες εποχές απλώς η ψευδοπροφητεία είναι σε έξαρση. Όπως επί παραδείγματι στην εποχή μας η ψευδοπροφητεία είναι σε μεγάλη έξαρση. Αλλά κριτήριον, εάν μία προφητεία από αυτές που εξαγγέλουν οι άνθρωποι είναι ορθή ή στραβή, ψεύτικη, ξέρετε ποιο είναι? Εάν αυτό το οποίο λέγει αυτός ο προφήτης, ο ψευδοπροφήτης ή ο προφήτης, ό,τι είναι, εάν αυτό συμφωνεί με το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Εάν οι παραδείγματι μας λέγουν οι χιλιαστές, τον οποίον η κίνηση παρουσιάζει έξαρση επικινδυνεστάτη, ελπίζω να το ξέρετε αυτό, και ο Θεός να μας φυλάξει από αυτούς τους ανθρώπους. Λέγουν ότι ο Χριστός θα έρθει φέτος, του χρόνου ή ήλθε. Αυτό συμφωνεί με την Αγία Γραφή? Δεν συμφωνεί. Και γιατί δεν συμφωνεί? Γιατί ο Κύριος μας είπε,
ότι θα έλθει σε άγνωστη μέρα και ώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να καθορίζουμε πότε θα έρθει ο Κύριος. Αφού λοιπόν αυτό δεν συμφωνεί με το όλο πνεύμα της Αγίας Γραφής, αυτό είναι απορριπταίον. Προσέξτε να το γνωρίζουμε τούτο. Είναι κριτήριο που μπορούμε να κρίνουμε την αλήθεια από το ψεύδος. Αλλά υπάρχει όμως μια ανάγκη να γνωρίζουμε την Αγία Γραφή. Διότι άμα δεν γνωρίζουμε την Αγία Γραφή, τότε βεβαίως υφιστάμεθα και εκείνο το προηγούμενο που σας είπα, να σαλευόμεθα από την αλήθεια της πίστεως. Πάντως κάνει κατάπληξη οι άνθρωποι που δεν ξέρουν πολλά γράμματα. Μελετούν την Αγία Γραφή και εύκολα δεν τους σαλεύεις. Αγαπητοί μου, σε όλο το μήκος της ιστορίας αλλά και στον 20ο αιώνα, εκεί που επολεμήθη η πίστης, επολεμήθη συστηματικά η πίστης και οργανωμένα, ένας λαός πιστός έμεινε πιστός και όρθιος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί οι πολλοί να μην γνωρίζουν γράμματα, αλλά μελετούν το Λόγο του Θεού. Έχουν και το αισθητήριο της αληθείας. Ένα αισθητήριο το οποίο τους το χαρίζει το Πνεύμα το Άγιο. Όπως πολλές φορές έχω ακούσει αυτή τη φράση, δεν αισθάνομαι ότι αυτό το πράγμα που λέγεται είναι ορθόν. Δεν ξέρω βέβαια να το πω, αλλά μέσα μου δεν πάει ότι είναι σωστό. Μια διέστηση. Αυτή η διέστηση είναι επίνευσης του Αγίου Πνεύματος και φωτίζει τον άνθρωπο να καταλάβει ότι εδώ υπάρχει λακκούβα και να προσέξει, κίνδυνος. Γι' αυτό πρέπει, μην επικαλεστούμε αν ξέρουμε δεν ξέρουμε γράμματα, να μελετούμε την Αγία Γραφή. Αγαπητοί, η μελέτη της Αγίας Γραφής δεν είναι πολυτέλεια. Πολλές φορές εμείς το λέμε αυτό στις ομιλίες μας και ιδιωτικώς, να μελετούμε την Αγία Γραφή. Δεν μελετάνε οι άνθρωποι μας, έρχονται πάντα και λέγουν μια ζωή ολόκληρη και δεν μελετώ την Αγία Γραφή, λέει στην εξομολόγηση, και δεν μελετώ την Αγία Γραφή. Το θέμα δεν είναι πολυτέλεια. Το θέμα είναι ασφάλεια. Το θέμα είναι τροφή. Το θέμα είναι σωτηρία. Αδύνατον γάρ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αδύνατον σωθήνε άνευτης των θείων γραφών αναγνώσεως. Γιατί, Άγιε Πάτερ, αδύνατον σωθήνε? Διότι πού θα μάθεις πως πρέπει να περπατήσεις τη ζωή σου? Από πού θα μάθεις τι είναι σωστό και τι είναι αιρετικό? Από πού θα μάθεις να φυλαχτείς από εκείνα που πρέπει να φυλαχτείς? Ποιος θα σου επισημάνει τον εχθρόν? Ποιος τη λακκούβα? Ποιος τον κίνδυνο? Ποιος τον άδει? Εάν δεν μελετάς την Αγία. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν είναι θέμα πολυτελείας. Είναι θέμα ανάγκης. Είναι θέμα ζωής. Συνεπώς εδώ, άμα αυτά τα πράγματα τα γνωρίζουμε και εμφανιστεί ο άλλος ως πνεύμα, δηλαδή ως προφητεία, θα τον ελέγξουμε. Ενθυμίστε στην πρώτη επιστολή που λέγει προφητείας μη εξωθερείτε, πάντα δεν δοκιμάζετε το καλό κατέχετε. Τι θα πει δοκιμάζετε? Θα υποστεί δοκιμασία αυτό. Αυτό σηκώθηκε απάνω στο βήμα, ανέβηκε και στον άμβονα. Ακούστε, ανέβηκε και στον άμβονα. Σήμερα ανεβαίνουν και στον άμβονα άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχήμα ορθοδοξίας, γέμουν αιρέσεων. Προσέξατε το αυτό σημείο. Το προσέξτε αυτό το πράγμα. Είτε αναφέρονται οι αιρέσεις στην πίστη είτε στη ζωή. Όταν σου πει η νηστεία δεν είναι τίποτα, όταν σου πει η ανηθικότητα δεν είναι τίποτα, αυτός είναι αιρετικός. Είναι αιρετικός στον τομέα της ζωής, του βιώματος. Αν σου πει κάτι για τον Ιησού Χριστόν ή το τριαδικό του Θεού ή για τη διαθετόκο και τα λοιπά, αυτός είναι αιρετικός της πίστεως. Πολλοί λοιπόν ανεβαίνουν και έχουν το σχήμα του ορθοδόξου. Ποιο είναι εκείνο το οποίο θα μας κάνει να κρίνουμε? Αυτά που ξέρουμε. Αυτά που ξέρουμε. Ναι. Ας προσέξουμε λοιπόν αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μήτε
διαπνεύματος. Αν κάποιος έρθει και αρχίζει να λέγει και να λέγει, προσέξτε, μήτε διαλόγου, αν αρχίσει να κηρύσει. Το ένα είναι η προφητεία, η ψευδοπροφητεία, το άλλο είναι ο λόγος, το κήρυγμα. Μήτε διεπιστολής, ως διημών. Ότι δήθεν, ως διημών θα πει ότι δήθεν εμείς, εκείνο το ως είναι το δήθεν, ως διημών, τάχα, ότι εμείς εστήλαμε επιστολή. Και ξέρετε, έρχονται πολλοί να πούν, βρέθηκε ένα βιβλίο έτσι και τα λοιπά, ψευδεπίγραφα τα λεγόμενα. Και σε παλιότερες εποχές τα ψευδεπίγραφα έπαιρναν και έδιναν. Τώρα βέβαια δεν έχουμε ψευδεπίγραφα, έχουμε όμως μια άλλη μέθοδο του σατανά. Σου παρουσιάζει βέβαια τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, δεν σου τα αρνείται, αλλά νοθεύει όμως την ερμηνεία. Και εδώ είναι το πάρα πολύ σπουδαίο, ότι ο Απόστολος δεν εννοούσε αυτό, αλλά εννοούσε εκείνο. Θα ακούσετε δε και σε εφημερίδες και σε περιοδικά γράφονται για τον Απόστολο Παύλο, τον Ιησού Χριστό, κάτι τερατώδη πράγματα, αληθινά φαντασιοκοπήματα, που να λέγει κανείς, τι πράγματα είναι αυτά, δεν τα ακούσαμε ποτέ αυτά τα πράγματα. Αυτά, αγαπητοί μου, πρέπει να απορρίφθουν. Ότι δήθεν έτσι είναι γραμμένα. Πού είναι γραμμένα? Πού? Οι άθλοι της εποχής εκείνης, οι σύγχρονοι με τον Απόστολο Παύλον, οι πανάθλοι εκείνοι παραχαράκτε, δεν εβίσταζαν να πλαστογραφούν επιστολές του Παύλου. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, με τι είχε να παλεύει αυτός ο μέγας, ο μέγας Απόστολος των Εθνών. Γι' αυτό γράφει, το θυμίστε αυτό στην προηγούμενη επιστολή προς Θεσσαλονική, στην πρώτη, γράφει, γράφω με το χέρι μου που είναι σημείον εν πάση επιστολή. Τι θα πει αυτό? Είναι ο λεγόμενος γραφικός χαρακτήρας. Όπως και σήμερα έχουμε αυτό που λέμε υπογραφή. Βεβαίως τις επιστολές τις έγραφαν οι γραφείς. Ο Απόστολος Παύλος ήταν συνήθεια την εποχή εκείνη. Υπαγόρευε και οι άλλοι έγραφαν, οι γραφείς. Στο τέλος, την τελευταία φράση, τα χαιρετίσματα, τα έγραφε με το χέρι του, που ήταν ένα είδος υπογραφής. Μάλιστα σε μια άλλη επιστολή προς Γαλάτας, αν θυμάμαι καλά, λέει, είδετε πηλίκης γράμμασιν, έγραψα ημίν, πηλίκης γράμμασιν, με τι μεγάλα γράμματα σας έγραψα. Εκείνα τα χέρια που ήταν, βεβαίως δεν ήταν αυρά χέρια, όπως είναι δυστυχώς τα δικά μας, που να είναι του γραφείου και του σπουδαστηρίου. Ήτανε χέρια που δούλευαν στον αργαλιό, ήτανε χέρια δουλεμένα. Όταν έπιανε το κοντιλοφόρο ο Απόστολος Παύλος, βεβαίως δεν έγραφε καλλιγραφικά γράμματα. Έγραφε μεγάλα, όπως γράφει ένας που ή δεν βλέπει καλά ή είναι κάπως αγρίκος στα χέρια του, γράφει τις μεγάλα γράμματα. Γι' αυτό σημειώνει εκεί και λέει στους Γαλάτας, είδετε πηλίκης γράμμα συνέγραψα ημί, είδατε με τι μεγάλα γράμματα σας έγραψα. Ακόμη θέλει να τους πει ότι τα έγραψα μεγάλα έτσι για να τα δείτε και να καταλάβετε αυτά που σας γράφω. Γι' αυτό λοιπόν του πλαστογραφούσαν τις επιστολές. Θα μου πείτε, σήμερα υπάρχει πλαστογραφία? Το είπα και προηγουμένως. Σας είπα ότι δεν υπάρχει. Θα σας πω όμως ότι υπάρχει και σήμερα η πλαστογραφία. Πως υπάρχει, ακούστε πως υπάρχει. Είναι οι λεγόμενοι ορθολογιστές, θεολόγοι της Δύσεως, οι Προτεστάντες κυρίως, από τους οποίους εμείς παίρνουμε σαν να είναι το απόσταγμα της σοφίας, της ερμηνευτικής. Και οι οποίοι τι κάνουν? Λέγουν, αυτή η λέξη, λέει, δεν συναντάται σε εκείνον και σε εκείνον τον κώδικα, θα τη βγάλουμε. Εκείνο το άλλο, όχι, θα το βγάλουμε. Πραγματικά, αγαπητοί μου, αν θα έπρεπε κανείς να πάρει ό,τι αυτοί λέγουν στα Ευαγγέλια και στις επιστολές, θα μας παρουσίαζαν αγνώριστα κείμενα. Ώστε λοιπόν έχουμε πλαστογράφους και σήμερα, με άλλον τρόπο.
Ας προσέχουμε λοιπόν όλα αυτά. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, μήτε διαλόγου, μήτε διεπιστολής ως διημών, ως ότι ενέστηκε η ημέρα του Χριστού. Ότι δήθεν τάχα, ως ότι δήθεν τάχα ενέστηκε, ήρθε, στάθηκε η ημέρα του Κυρίου. Ότι δηλαδή η Δευτέρα του Χριστού παρουσία έχει γίνει. Μη της ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον, ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος και τα λοιπά και τα λοιπά, εάν αυτά δεν γίνουν πρώτα, δεν θα έρθει ο Χριστός. Πρώτα λοιπόν θα έρθει η αποστασία, μετά θα έρθει ο Αντίχριστος και κατόπιν θα έρθει ο Χριστός. Αλλά πάλι παραλαμβάνει, μη κανείς σας εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον. Ποιος είναι αυτός ο μηδής τρόπος? Αυτούς που ανέφερε προηγουμένως, είτε δι' επιστολής, είτε δι' πνεύματος, δι' ψευδοπροφητείας, είτε δι' λόγου. Κατά μηδένα τρόπον, λέει, κανείς να σας εξαπατήσει. Προσέξτε. Μάλιστα, πάνω στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου, θα σας έλεγα το εξής. Ο πιστός είναι πιστός και δεν είναι εύπιστος. Υπάρχει διαφορά μεταξύ πίστεως και ευπιστίας. Ο αφελής, με την κακή σημασία της λέξης αφελής, δηλαδή ο κουτός, είναι εύπιστος άνθρωπος. Ο έξυπνος άνθρωπος δεν είναι εύπιστος, απλώς είναι πιστός. Όχι ότι θα πρέπει να ικανοποιήσει το νου του για να πιστέψει, όχι. Αλλά εκείνο που θα πιστέψει θα ξέρει τι είναι αυτό που πίστεψε και θα μείνει ασάλευτο. Έτσι, ας προσέξουμε, ο πιστός δεν είναι εύπιστος, το επαναλαμβάνω. Και αν είμαι θα εύπιστη, ας διώξουμε την ευπιστία και ας δημιουργήσουμε μέσα μας μόνη την πίστη. Ότι εξηγεί γιατί δεν πρέπει να μας εξαπατήσει κανείς, ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον. Εδώ, αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος παρέρχεται όλα εκείνα τα σημάδια που είτε ο Κύριος καταγράφει στα Ευαγγέλια, λέγει και καταγράφονται στα Ευαγγέλια, είτε ο ίδιος ο Απόστολος άλλοτε κατέγραψε στις επιστολές του αλλού ή είπε προφορικά, και δεν επανέρχεται σε αυτά όλα παρά μόνο σε ένα τελικό σημάδι, την αποστασία. Ο ίδιος ο Απόστολος δεν είπε ότι θα πιστέψουν όλα τα έθνη, ότι τελευταίοι θα πιστέψουν οι Εβραίοι, ό,τι και τα λοιπά. Πολλά πράγματα έχει πει. Δεν γράφει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος πολλά στον Τιμόθεο, στον Τίτο, σε άλλες επιστολές? Πολλά γράφει ο Απόστολος Παύλος. Σημάδια. Αλλά τα αντιπαρέρχεται για να πει το κεντρικό, το τελευταίο. Το οποίο τελευταίο είναι και σε ποιότητα, αλλά και χρονικός τελευταίων, και είναι η αποστασία. Και λέγει, πολλά πράγματα θα έρθουν τα οποία πρέπει να ξέρετε σαν σημάδια. Ο Κύριος δεν είπε για πολέμους, δεν είπε για καταστασίες, δεν είπε για λέει όλα αυτά, σεισμούς και λοιπά, σημεία πολλά, όλα αυτά λέει. Τι είπε ο Κύριος? Ότι είναι η αρχή των οδύνων, η αρχή των κακών, η αρχή. Ο Απόστολος βάζει το τελευταίο, την αποστασία, και τη βάζει διότι ευθύς μετά την αποστασία βάζει τον Αντίχριστον, και ευθύς μετά τον Αντίχριστον βάζει τον Χριστόν. Γι' αυτό λέγει, εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον, πρώτα αυτή θα έρθει. Ήρθε η αποστασία? Δεν ήρθε. Αφού λοιπόν δεν ήρθε, τι θροείστε, τι σαλεύεστε? Αλλά όταν όμως λέγει αποστασία ο Απόστολος Παύλος, τι ακριβώς εννοεί? Καταρχάς διακρίνει την αποστασία από το μυστήριο της ανομίας, στο οποίο θα μας μιλήσει λίγο ευθύς, λίγο πιο κάτω. Είναι στον 7ο στίχο.
ήδη ευρισκόμεθα εις τον τρίτον στίχον. Λέγει, το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Ότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται. Δηλαδή, λαβαίνει χώρα, γίνεται. Και αν μεν ενεργεί το μυστήριον της ανομίας τότε, στην εποχή του Παύλου, πόσο περισσότερο ενεργείται σήμερα. Καθόλου το μήκος των 20 αιώνων το μυστήριο της ανομίας ενεργείται. Αλλά το μυστήριο της ανομίας είναι διαφορετικό από το την αποστασία. Η αποστασία απλώς είναι το αποκορύφωμα αφενός και αφετέρου το ξεσκέπασμα της ανομίας. Είναι λοιπόν, θα λέγαμε, η σούμα, πώς θα το πω, της ανομίας ποιοτικά και χρονικά που θα εμφανιστεί με το φαινόμενο της αποστασίας. Λέγει ο Οικουμένιος ότι τι είναι η αποστασία, αυτήν την από Θεού αναχώρηση λέγει αποστασία. Το να αναχωρήσει κανείς από τον Θεό. Πράγματι πρέπει να το δούμε αυτό. Καταρχάς μεν, και το υπογραμμίζω, όταν λέγει εδώ ο Απόστολος περί αποστασίας, ομιλεί περί θρησκευτικής αποστασίας. Δηλαδή, το γεγονός είναι θρησκευτικό. Δεν είναι αποστασία από οτιδήποτε άλλο, ότι επί παραδείγματι οι άνθρωποι έπαυσαν να πιστεύουν πλέον στην επιστήμη, ας πούμε αχρηστεύουν την ιατρική επιστήμη, τους γιατρούς και τα φάρμακα και στρέφονται προς τα βοτάνια, παράδειγμα. Αχρηστεύουν τους γεωπόνους που βάζουν τα πολλά λιπάσματα ή στα χωράφια και στρέφονται προς τα αυτοφυΐ και ούτω καθεξής. Δεν είναι αυτό. Πρόκειται περί γεγονότος θρησκευτικού. Ακούστε πως το λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον. Το δε πνεύμα ρητός, λέγει ρητός, ότι εν υστέρης καιρής αποστήσονται την αίσθηση πίστεως. Αποστήσονται, αποστασία. Από πού? Από την πίστη. Προσέχοντες πνεύμας ή πλάνης, που θα προσέχουν σε πνεύματα πλανερά, και διδασκαλίες δαιμονίων, και θα προσέχουν σε διδασκαλίες δαιμονικές. Ο δε Απόστολος Πέτρος στη δευτέρα του επιστολή 2,1 γράφει: «Εγένοντο δε και ψευδοπροφήτε εν το λαό, ως και εν ημίν έσονται». Όπως και σε εσάς θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξους συνερέσεις απολίας και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι. Και θα φτάσουν να αρνηθούν τον δεσπότην Χριστόν που τους εξηγόρασε με το αίμα του επί του Σταυρού. Ώστε λοιπόν, τι είναι η αποστασία? Είναι η απομάκρυνση από το Θεό, είναι η άρνηση του Θεού, είναι η άρνηση του Ιησού Χριστού. Αρχικά είναι η άρνηση της θεότητος του Ιησού Χριστού και μετά η ολότελα αποστασία. Αν θα έπρεπε να ρίξουμε μια ματιά επάνω στο θέμα αυτό, θα λέγαμε σήμερα σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο χριστιανικός κόσμος της Ιφιλίου. Βεβαίως έχουμε πιστούς ανθρώπους, γιατί πάντα θα υπάρχουν οι πιστοί. Αλλά βλέπετε όμως γυμνή κεφαλή κηρύσσεται η αθεία. Αγαπητοί μου, ένας κύριος από εσάς μου έδωσε ένα απόκομα εφημερίδος ότι πλέον από τους μισούς Άγγλους επισκόπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας, αυτοί που εμείς θεωρούμε ότι είναι πιο κοντά μας από τις προτεσταντικές παραφιάδες, αλίμονό μας, κηρύσσουν το εξής: δεν είναι απαραίτητο να πιστεύει κανείς εις την θεότητα του Ιησού Χριστού. Δεν είναι απαραίτητο. Θυμάμαι προ πολλών ετών έλεγαν η ομοφιλοφιλία, πρώτου 60, πολύ πρώτου 60, έλεγαν η ομοφιλοφιλία δεν είναι αμάρτημα. Γελούσε όλη η Ελλάς τώρα. Τώρα δεν γελάει γιατί και η ίδια ζει τα ίδια. Και λέγαμε, μα αυτοί οι άνθρωποι δεν άνοιξαν. Και μάλιστα ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι ήταν εκείνος ο οποίος υπέγραφε αυτά τα πράγματα. Καλά, δεν άνοιξες, άνθρωπέ μου, εσύ την Αγία Γραφή να δεις τι λέει εκεί μέσα για το θέμα αυτό. Ύστερα ήρθε ένα άλλο.
Ξέρετε, διαφθαρμένος βίος γεννάει διαφθαρμένα τίκτη, διαφθαρμένα δόγματα. Μην μιλάτε, λέγει, για τον διάβολο, μην κηρύσετε από τον άμβονα τον διάβολο, γιατί τρομάζουν οι άνθρωποι. Τρομάζουν. Τώρα φτάνουμε να πλήξουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και πλέον από τους μισούς επισκόπους λέγουν τι? Ότι δεν είναι απαραίτητο να πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι Θεός. Απλώς λέγει ένα υψηλόν πνεύμα που το έστειλε ο Θεός στη γη να μας πει μερικά πράγματα. Αριανισμός πέρα για πέρα. Με γυμνή κεφαλή. Αγαπητοί, είναι φοβερό πράγμα. Τι θα λέγαμε λοιπόν? Θα λέγαμε ότι η εποχή μας ευωδώνει σήμερα την απιστία και την αθεία. Αναμφισβήτητα. Συνεπώς τι γίνεται? Συνεπώς σημαίνει ότι η αποστασία ήδη αποκαλύπτεται. Αφού βέβαια ενεργήθηκε και ενεργείται το μυστήριο της ανομίας, φτάνουμε πλέον στη συνισταμένη της ανομίας, στο αποκορύφωμά της, που είναι η αποστασία. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αισθάνομαι. Έτσι το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω κι εσείς πώς το αισθάνεστε. Αν διαβάσει βέβαια κανείς εκκλησιαστική ιστορία, θα δει πολλά σκαμπανεβάσματα. Αλλά η εποχή μας πια είναι κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το κάτι άλλο? Δεν αντιδρούν οι χριστιανοί πλέον. Όταν κάποτε έλεγε κάποιος κάτι το άπιστον, εγίνοντος σύνοδοι. Σήμερα οι σύνοδοι, ξέρετε γιατί γίνονται? Για να επιτελεστεί το μυστήριο της ανομίας. Να γίνει οικουμενισμός. Κάνουμε σύνοδο με τους καθολικούς, κάνουμε σύνοδο με τους προτεστάντες. Θέλουμε, αργότερα θα κάνουμε, ερωτοτροπούμε περί το θέμα αυτό και με όλα τα θρησκεύματα. Γιατί να έχουμε, λέει, μια ενότητα? Οπότε τώρα τα συνέδρια και σύνοδοι που κάνουμε δεν είναι σύνοδοι δια την αλήθεια, αλλά είναι σύνοδοι δια το ψεύδος. Σήμερα δεν αντιδρούμε. Αγαπητοί μου, ό,τι να γίνει στην Ελλάδα από χριστιανικής πλευράς, ορθοδόξου πλευράς, 5-10 άνθρωποι είναι να φωνάξουν. Ποιος φωνάζει? Ποιος φωνάζει? Τόσα που τελεσιουργούνται παράξενα και περίεργα. Ποιος φωνάζει? Κανένας. Τίποτα. Αφωνότεροι ηθείως. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό σημάδι? Ξαναλέγω, σε περασμένες εποχές ναι, υπήρχαν αιρέσεις. Φοβερές και τρομερές. Αντιδρούσε όμως ο λαός. Τώρα δεν αντιδράει ο λαός. Και δεν αντιδράει ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος. Ολόκληρη η χριστιανική ηφίλιος. Αυτό είναι ένα κακό, κακάκιστο σημάδι, όπως σας είπα, που φανερώνει ότι η αποστασία είναι κοντά. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, αγαπητοί μου, για το θέμα της αποστασίας. Λέτε ότι αδικούνται οι πιστοί, θα έρθει, λέγει, θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα έρθω εγώ. Μιλάει σε τρίτο πρόσωπο. Θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου και θα δώσει το δίκιο σε εκείνους που φωνάζουν μέρα νύχτα και προσεύχονται. Πλην. Αυτό θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή η δευτέρα μου παρουσία θα γίνει. Αυτό θέλει να πει εκεί. Θα πάρουν το δίκιο τους οι πιστοί και οι άγιοι. Πλην. Ο Υιός του ανθρώπου ελθόν άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Λουκάς 18,8. Αυτό δεν έχει σημασία, γιατί θα γίνει, θα έρθω. Το θέμα είναι κάτι άλλο που έχει σημασία για εσάς. Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει την πίστη πάνω στη γη. Τι σημαίνει ότι δεν θα τη βρει? Θα τη βρει περιορισμένη. Σημαίνει θα έχει επικρατήσει η αποστασία. Βλέπετε, παρακαλώ, συμφωνία λόγων Κυρίου και Αποστόλου Παύλου. Αλλά πρώτα Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σε αφίεμαι τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ώρα.